είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι που από το πρωί το ακούμε από συναδέλφους σας και εδώ στην Κρήτη και στο ραδιοφωνικό σταθμό έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Υπάρχει μια συζήτηση για τη σεισμική ακολουθία και κάποιοι λένε ότι, εκ των συναδέλφων σας, ότι κανονικά θα έπρεπε να δούμε, ας το πω έτσι, μετασεισμούς, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, πεντάρι, 5,2, 5,3, κάποιος είπε και 5,8. Αυτό προκάλεσε μια έτσι ανησυχία και κάποιοι είπαν δηλαδή μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από 6,3 αυτό που περιμένουν και δεν μας πάνε, τα ξέρετε αυτά. Τι παρατήρητε? Συμπληρώσαμε περίπου ένα 24ωρο από το χθεσινό σεισμό. Δεν είναι μεγάλο διάστημα, χρειάζεται πολύ υπομονή. Να μην τρέχει κανένας, ειδικά οι σεισμολόγοι, οι συνάδελφοί μου, να μην προτρέχουν. Είναι πολύ μικρό διάστημα για να αποφανθούμε για το πώς θα συμπεριφερθεί ή αν συμπεριφέρεται ομαλά και φυσιολογικά η μετασεισμική ακολουθία ή όχι. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος μετασεισμός που μπορεί να συμβεί, τι μέγεθος μπορεί να έχει? Ο μεγαλύτερος μετασεισμός μπορεί να προσεγγίσει το 5, μπορεί και να το ξεπεράσει. Μπορεί να προσεγγίσει, ναι, και το 5,8 που είπε κάποιος άλλος. Ναι, είναι μέσα στα στατιστικώς αναμενόμενα από την παγκόσμια στατιστική των μετασεισμών. Χιλιάδες μετασεισμικές ακολουθίες έχουν μελετηθεί διεθνώς και λένε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, πότε μπορεί να παρατηρηθεί? Γιατί ανησυχούν ότι δεν παρατηρήθηκε ο πεντάρης, ο 5-3, ο 4-8 ακόμα? Μα είμαστε ένα 24ωρο μόνο. Πόσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία του Αρκαλοχωρίου, για παράδειγμα? Βρισκόμαστε 16 μέρες μετά και είναι σε πλήρη εξέλιξη η μετασεισμική ακολουθία. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Και ήταν και μικρότερο το μέγεθος. 6. Άρα, ένας σεισμός με μέγεθος 6,3 έχει μεγάλη διαδρομή να διανύσει για να δούμε την μετασεισμική του ακολουθία. Ναι. Τώρα, ανέμενε κάποιος, και είμαι και εγώ μαζί με αυτούς, περισσότερους μετασεισμούς στο πρώτο 24ωρο, περισσότερους από αυτούς που έχουμε δει. Έχουμε δει λίγους σχετικά. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και οι επιστήμονες να εξηγούμε στον κόσμο και να εξηγούμε με βάση τα επιστημονικά στοιχεία. Επιστημονικό στοιχείο πρώτο. Σύμφωνα με τα ξένα σεισμογραφικά κέντρα, ο σεισμός δεν ήταν τόσο επιφανειακός όπως ήταν στο Αρκαλοχώρι, στα 9-10 χιλιόμετρα η εστία. Τόσο έδωσε το αστεροσκοπείο. Αλλά τα ξένα σεισμογραφικά κέντρα δίνουν μεγαλύτερο βάθος. Και το εμπιστεύομαι, ειδικά το γερμανικό γεωφυσικό κέντρο, δίνει γύρω στα 24-25 χιλιόμετρα. Σε αυτό το βάθος, ο σεισμός του 6,3 δεν παράγει πολλούς μετασεισμούς. Άρα αυτό που παρατηρούμε μέχρι τώρα δεν είναι ασύμβατο με αυτά που ξέρουμε. Δεν είναι κάτι ανώμαλο, κάτι μη φυσιολογικό. Α, μάλιστα. Απεναντίας. Άρα το βάθος του σεισμού επηρεάζει το πλήθος. Το κάνει να είναι μικρότερο το πλήθος των μετασεισμών. Δεν αλλάζει όμως την δυνατότητα να έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς. Δηλαδή λιγότερους, αλλά δεν μας αλλάζει την εικόνα που έχουμε ότι αναμένουμε κάποιους μετασεισμούς που μπορούν να φτάσουν το 5 ή και το 5,5. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα δεύτερο στοιχείο. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχουν μικροί μετασεισμοί, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καταγραφούν και να προσδιοριστούν από το σεισμογραφικό δίκτυο. Γιατί ο σεισμός, η εστία που έχει ενεργοποιηθεί, είναι στα όρια και έξω, θα έλεγα, από τη γεωμετρία του σεισμογραφικού δικτύου. Η τελευταία σταθμή που έχουμε προς τον νότο στη χώρα είναι πάνω στην Κρήτη. Αυτός ο σεισμός είναι έξω από τη γεωμετρία του σεισμογραφικού δικτύου. Και αυτό μειώνει πολύ την ανιχνευτικότητα του δικτύου, κυρίως σε μικρούς σεισμούς. Δηλαδή, μπορεί να διαφεύγουν μικροί σεισμοί. Γίνονται, δεν τους καταλαβαίνουν οι κάτοικοι, γιατί είναι μακριά και δεν μπαίνουν στις ανακοινώσεις, δεν μπαίνουν στον κατάλογο που σχηματίζεται κάθε μέρα των σεισμών από τα σεισμογραφικά κέντρα, διότι δεν μπορούν να προσδιοριστούν λόγω του ότι είναι σχετικά μακριά και οι κοντινότεροι σταθμοί. Άρα θα πρέπει να εξηγούμε και δεν είναι όλα μία κονσέρβα. Την ανοίξαμε και λέμε ναι, περιμένουμε μετασεισμούς γιατί δεν έγινε ακόμα. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή, γνώση και υπομονή με 2-3 λογάκια
Απλά να εξηγούμε να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εδώ τι γίνεται. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, μένω καταρχάς στα αμιγώς τοπικά, θα την ανοίξω την πεντάλια μαζί σας, γιατί έχετε πάντα αυτή την ικανότητα με απλό τρόπο να εξηγείτε μερικά πράγματα. Όμως ήσασταν από τους πρώτους που μιλήσατε και ζητήσατε από τους πολίτες να αποφύγουν στα επίμαχα σημεία τις ακτές, διότι υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι, το οποίο εκδηλώθηκε. Είναι τα χαρακτηριστικά, να το πω έτσι, ενός κλασικού τσουνάμι μετά το σεισμό, ή εδώ συνέβη κάτι άλλο? Να εξηγήσουμε πρώτα τη διαδικασία. Του 2005 ήμουν από τους προτεργάτες και από τα ιδρυτικά μέλη του συστήματος προειδοποίησης για τσουνάμι στην Μεσόγειο και το Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όλη δηλαδή την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, στα πλαίσια της UNESCO. Και τα τελευταία χρόνια, μέχρι πολύ πρόσφατα, ήμουν ο πρόεδρος του συστήματος. Άρα γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές εφαρμογές. Έχει συμφωνηθεί λοιπόν από όλες τις χώρες, σε κάθε σεισμό, μεγέθους τουλάχιστον 6 και πάμε, και όταν είναι υποθαλάσσιος βέβαια αυτός ο σεισμός, να εκδίδεται προληπτικά μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αυτό έγινε και χθες και ορθά έγινε. Αυτό προβλέπουν τα πρωτόκολλα που έχουμε συνυπογράψει όλες οι χώρες στα πλαίσια της UNESCO. Ποιος έβγαλε ειδοποίηση εχθές, προειδοποίηση για το τσουνάμι? Το τουρκικό κέντρο πρώτο, το ιταλικό κέντρο δεύτερο και τελευταίο το εθνικό αστεροσκοπείο. Κακός κατά τη γνώμη μου. Θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας το εθνικό αστεροσκοπείο για τους ελληνικούς σεισμούς να είναι πάντα πρώτο στις προειδοποιήσεις που βγάζει. Εν πάση περιπτώσει. Για ένα ερωτηματικά αυτό που λέτε, δεν είναι. Η διαφορά είναι ο λίγων λεπτών. Όμως, όταν έχεις τις σεισμικές αιστείες πολύ κοντά στις ακτές και τα κύματα φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, τότε και κάθε λεπτό μετράει. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό σημείωσα ότι είναι σημαντικό ότι είμαστε οι τρίτοι, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πρώτοι. Γιατί... Δεν θα περιμέναμε εχθές ένα μεγάλο τσουνάμι. Ναι. Δεν είναι ικανό το μέγεθος. Ένα τσουνάμι όμως, με ύψος και μισού μέτρου, στα πλαίσια της UNESCO, οι τεχνικές ομάδες έχουν συμφωνήσει ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ακόμα και μισό μέτρο. Από εκεί και μετά αρχίζει η επικινδυνότητα. Τώρα, τι παρατηρήθηκε χθες? Καταγράφηκε χθες ένα μικρό κύμα, το οποίο ήταν εν τέλει αποδείχτηκε ακίνδυνο. Δεν φαίνεται πολύ καλά στις καταγραφές, διότι επικρατούσε και στο λιμάνι της Ιεράπετρας και στο λιμάνι της Κάσου, όπου καταγράφηκε από παλιριογραφικά όργανα, επικρατούσε θαλασσοταραχή και αυτό σκέπαζε εντός εισαγωγικών την καταγραφή του τσουνάμι. Ωστόσο, το τσουνάμι δεν ήταν μεγάλο. Καλώς βγήκε η προληπτική προειδοποίηση. Το ακούμε πολλές φορές και για ακόμα μεγαλύτερους σεισμούς και στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό. Και θα θυμόμαστε όλοι ότι λέει ναι, μετά αποσύρθηκε. Σωστό. Η προειδοποίηση. Καλό είναι λοιπόν η προειδοποίηση. Όμως, πέρα από αυτό, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση προειδοποίηση ή όχι, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, ο οποίος λέει όταν σε παράκτια περιοχή βρισκόμαστε και αισθανθούμε σεισμό, φεύγουμε αμέσως προς τα ενδότερα. Το ξαναεπαναλαμβάνω, φεύγουμε αμέσως, το αμέσως με κεφαλαία, προς τα ενδότερα. Και παραμένουμε εκεί για 2-3 ώρες. Καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατεβαίνουμε στην παραλία για να δούμε τα φαινόμενα. Είναι πολύ λάθος τακτική, η οποία σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχει στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί με τα φυσικά φαινόμενα δεν υπογράφεις εγγύησεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ασφαλώς. Και να προσθέσω εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, ότι την ώρα του σεισμού, γιατί όλοι έχουν δει το εμβληματικό εκκλησάκι που έπεσε, όμως την ώρα του σεισμού, ακριβώς από κάτω που είναι μια υπέροχη παραλία, από τις ρηγματώσεις του εδάφους έφυγαν κομμάτια βράχων. Συνήθως εκεί ο κόσμος κάνει μπάνιο και απλώνει τις πετσέτες του για να λιαστεί. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι αποτύχει, δεν είχαμε, εγώ θα πω τραυματισμούς, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί πέσαν μεγάλα κομμάτια των βράχων στην παραλία, η οποία στη συνέχεια αποκλείστηκε. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Αντώνης, αφού σας λέει και την καλημέρα του. Κύριε Παπαδόπουλε, αφού δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και μηχανήματα εγκύτερα της Κρήτης που περιγράψετε, τι μας κάνει εσάς δηλαδή, τους επιστήμονες, να πιστεύετε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός? Αποκλείεται αυτό το σημείο να δώσει ακόμη μεγαλύτερο σεισμό? Καλημέρα στον Αντώνη και σε όλους τους ακροατές σας, να το απαντήσω ότι η απάντηση που δίνουμε, εγώ τουλάχιστον, αλλά νομίζω και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου, τη δίνουμε με όρους πιθανοτήτων. Λέμε ποιο είναι το πιο πιθανό. Δεν λέμε ποιο είναι το βέβαιο. Το βέβαιο ίσως το ξέρουμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, αφού συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία. Και αυτά τα άλλα στοιχεία
δεν είναι μόνο οι καταγραφές από τους σεισμογράφους, είναι και δορυφορικά στοιχεία, είναι και στοιχεία ενδεχομένως που θα έχουμε στη διάθεσή μας από GPS, είναι μακρινές καταγραφές σεισμογράφων, όχι μόνο από το εθνικό δίκτυο, το ελληνικό, αλλά και από άλλες περιοχές του κόσμου που καταγράφει ο σεισμός. Κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι μιλάμε με όρους πιθανοτήτων. Εγώ εκφράζομαι και λέω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τώρα, εάν είναι 70 ή 80%, δεν μπορώ ακριβώς να το υπολογίσω, αλλά το πιο πιθανό καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι δεν λέω όμως 100% ακόμα. Θα έρθει η ώρα που μπορεί να το πούμε και αυτό, αλλά λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα αυτή τη στιγμή το 100% ακόμα. Επόμενο ερώτημα δικό μου, κύριε Παπαδόπουλε. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι εξ ημών έχετε συμφωνήσει ότι ο συγκεκριμένος σεισμός δεν προήρθε από αυτό που εμείς δημοσιογραφικά λέμε και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, ελληνικό τόξο που περνά νότια της Κρήτης και με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση, αλλά από ρήγμα το οποίο είναι εγκάρσιο στο ελληνικό με κατεύθυνση περίπου βορράς-νότος. Αν ισχύει αυτό, το ερώτημα είναι εάν ο σεισμός προέρχονταν ανάστροφα από το ελληνικό τόξο μπορεί να έδινε και μεγαλύτερο μέγεθος. Δεν νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει σε αυτό που είπατε. Α. Δεν ξέρω εάν κάποιος συνάδελφος που το είπε εκφράστηκε σωστά έτσι ώστε να γίνει καταληπτό από όλους τι εννοούσε. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ πάντως αυτό είπε χθες, τον παρακολούθησε. Ναι, δεν τον άκουσα, δεν το ξέρω και γι' αυτό δεν θέλω να σχολιάσω αυτό καθεστώ. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εντάσσεται στο ελληνικό σεισμικό τόξο. Κάθε σεισμός ο οποίος γίνεται επάνω στην Κρήτη ή νότια από την Κρήτη ή ανατολικά ή δυτικά από την Κρήτη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, γιατί το ελληνικό σεισμικό τόξο είναι μια μεγάλη δομή η οποία ξεκινάει από τα Ιόνια νησιά, νοτιοδυτική Πελοπόννησο, Κύθυρα, ευρύτερη περιοχή Κρήτης, Κάρπαθος, Ρόδο. Όλη αυτή η δομή είναι το ελληνικό σεισμικό τόξο. Εκείνο που ενδεχομένως είπαν οι συνάδελφοί μου είναι ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρήγματος τώρα. Πάνω στο ελληνικό σεισμικό τόξο υπάρχουν πάρα πολλά ρήγματα. Είναι ένα σύστημα ρήγματων. Τα περισσότερα ρήγματα μπορεί να έχουν μία διεύθυνση πράγματι Ανατολής Δύσης ή περίπου Ανατολής Δύσης, αλλά όχι μόνον. Υπάρχουν και άλλα ρήγματα. Είναι δύσκολο τώρα να το εξηγήσουμε. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα το εξηγήσω αυτό. Θα σας το πω για να προειδεάσω έτσι λίγο και να διεγείρω το ενδιαφέρον. Είναι ιαπωνικού τύπου. Ίσως είναι, δεν είναι πολύ, αν θέλετε, εξοικειωμένοι οι συνάδελφοί μου με αυτό το θέμα. Ιαπωνικού τύπου και θα εξηγήσω τι. Αλλά είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι είναι και αυτός ένας σεισμός επάνω στο ελληνικό σεισμικό τόξο, όπως ήταν και του Αρκαλοχωρίου, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ο καθένας. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είμαστε όλοι κάτοικοι, πολίτες της πόλης του Ηρακλείου. Mm-hmm. Ναι, ο καθένας όμως έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Σαφές. Σαφότητα. Και τα νομίζω το εξωτερικά χαρακτηριστικά. Το είπατε ότι η μεγάλη εικόνα είναι το τόξο. Τώρα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μάλιστα. Όταν λέτε ιαπωνικού τύπου, τι εννοείτε? Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Mm. Γιατί, όχι ότι δεν θέλω. Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα χρειαστεί και κάποιο σχήμα να βλέπει κάποιο για να το καταλάβει τι είναι αυτό που νομίζω, έτσι συγκεντρώνοντας. Να το θέσω διαφορετικά. Λάθος η ερώτηση, λοιπόν. Τα ιαπωνικού τύπου διαφοροποιούνται από τους άλλους ως προς το τι, θα σας πει κάποιος. Μόνος προς το σχήμα ή... Όχι. Αυτό που θέλω να πω εγώ ιαπωνικού τύπου είναι ένας ιδιαίτερος τύπος ρήγματων που στο παρελθόν στην Ιαπωνία έχουν δώσει πολύ μεγάλους σεισμούς και τσουνάμι και αυτό ήταν μια μικρογραφία. Μάλιστα. Θα το εξηγήσω όμως, θα το εξηγήσω σε ενευθέτω χρόνο και ίσως τότε να έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Γιατί θα συνοδεύεται ίσως και από κάποιο σχήμα. Οπότε εγώ θα χαρώ να σας δούμε και τηλεοπτικά, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί η εικόνα καμιά φορά, όχι καμιά φορά, σε αυτά τα ζητήματα παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα θέλω να, να δούμε πότε θα τα καταφέρουμε. Να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πάλι από τους πρώτους είπατε φθαρσός. Κοιτάξτε, προφανώς ψυχραιμία. Προφανώς να δούμε τις κατασκευές. Προφανώς να δούμε την πολιτική προστασία. Όμως δεν μπορώ να αγνοήσω, με διορθώνω όπου υπερβάλλω. Με τα γεγονότα. Και τα γεγονότα δείχνουν περίπου ένα χρόνο και κάτι, πέρα από τη σεισμική δραστηριότητα σε μια σεισμογενή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, ότι έχουμε μεγάλους σεισμούς σε Σάμο, θυμίζω, σε Κρήτη 2 πια,
και μάλιστα σε διάστημα 15 ημερών. Αυτό δεν μπορεί να διαλάθει, λέτε, της προσοχής μας. Ασφαλώς όχι. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Θα διευρύνω την εικόνα, αλλά να παραμείνουμε στην Κρήτη. Είναι λίγο πιο μακριά η Σάμος. Στην Κρήτη, στις 2 Μαΐου του 2020, λίγοι θυμούνται. Ιερά Πέτρα θα μου πείτε. Ιερά Πέτρα, 6,6. Μεγάλος σεισμός. 6,6. Και με ένα μικρό τσουνάμι καταγεγραμμένο τότε. Και στην Ιερά Πέτρα και στην Άρβη και στην Κάσο. Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν λέει ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από το Μάιο του 2020 μέχρι τώρα, έχουμε μια σεισμική έξαρση στο κεντρικό και προς τα ανατολικά τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου, την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Συνεπώς, έχουμε σε 1,5 χρόνο 3 ισχυρούς σεισμούς, όλους με μέγεθος 6 και πάνω, και κατά συνέπεια ενώπιόν μας ανάγλυφα εμφανίζεται η εικόνα μιας σεισμικής έξαρσης. Δεν έχουμε πολλές φορές, δεν έχουμε συνεχώς τέτοιους σεισμούς σε 1,5 χρόνο να έχουμε 3 εξάριδες, 6, 6,3, 6,6. Κατά συνέπεια, με αυτήν την έννοια αποκτά την εικόνα της σεισμικής έξαρσης. Mm. Θα ρωτήσει κάποιος, έχει λήξει η σεισμική έξαρση? Γιατί αν δεν έχει λήξει, τότε θα αναμέναμε και άλλον εξάρι ή και μεγαλύτερο στο ελληνικό τόξο. Αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να το απαντήσω και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει με βεβαιότητα. Είναι πολύπλοκο θέμα οι σεισμικές εξάρσεις. Είναι πολύπλοκο θέμα εάν ο ένας σεισμός μπορεί να διεγείρει τους άλλους, να έχουμε αυτό το λεγόμενο φαινόμενο του ντόμινο. Άρα δεν είναι μόνο σήμαντη απάντηση, λέτε, όχι, ναι. Δεν είναι απλό να το απαντήσει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί και να δημιουργεί, λέτε, μπορεί και να μην δημιουργεί. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Βεβαίως. Έχουν υπάρξει και ακόμα πιο έντονες σεισμικές εξάρσεις, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, το 2008, κατά μήκος του ελληνικού τόξου. Μέσα σε 7 μήνες, 6 σεισμοί με μέγεθος πάνω από 6 όλοι. Mm-hmm. Το 2008. Και μάλιστα τότε δημοσίευσα εγώ ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό και έλεγα θύελλα σεισμών στο ελληνικό σεισμικό τόξο και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση διεθνώς. Έτσι είναι τα φαινόμενα των σεισμών. Περνάμε φάσεις έξαρσης και φάσεις ύφεσης. Τώρα, αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο, είμαστε σε μια σεισμική έξαρση αναμφισβήτητα στο ελληνικό σεισμικό τόξο. Ευτυχώς όμως, στις 2 από τις 3 περιπτώσεις, χθες και το 2020 νότια της Ιερά Πέτρας, είχαμε τη θάλασσα σε υποθαλάσσιο περιβάλλον. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Δυστυχώς, ο τρίτος της παρέας, εντός εισαγωγικών της παρέας, ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου, ήταν καταστροφικός, διότι το ρήγμα είναι ακριβώς κάτω, η εστία του σεισμού είναι ακριβώς κάτω από το Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά και προκάλεσε την εκτεταμένη βλάβη την οποία όλοι γνωρίζουν. Ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις η θάλασσα προστάτεψε την Κρήτη από το να έχουμε σημαντικές καταστροφές. Κύριε Παπαδόπουλε, και συγγνώμη αν σας κουράζω, όπου νιώσετε ότι πρέπει να απεγκλωβιστείτε θα μας το πείτε, θα το κάνετε, όμως εγώ δεν μπορώ να το αφήσω έτσι και συγγνώμη αν σας φαίνονται απλοϊκά τα ερωτήματα, εμείς έτσι τα καταλαβαίνουμε και θέλω να το ενώσω με αυτό που μου στέλνει εδώ ο Γιάννης. Μήπως, λέει, κύριε Παπαδόπουλε, το γεγονός αυτών των 3 μεγάλων σεισμικών γεγονότων σε 1,5 χρόνο, ότι έχει ένα συνδυασμό, ο ένας είναι πάνω στη στεριά και ιδίως στη θάλασσα, δείχνει μια συνολικότερη, θα σας το διαβάσω ακριβώς, υπερδιέγερση στην περιοχή που δεν μπορεί να μας αφήνει αμέριμνους? Μα νομίζω ότι αυτό ήδη το εξήγησα. Βρισκόμαστε σε μια φάση σεισμικής έξαρσης. Ο φίλος το λέει διέγερση, το ίδιο είναι από πρακτική άποψη και ασφαλώς δεν μας αφήνει αμέριμνους. Έχω ήδη πει και θα το επαναλάβω και στη δική σας εκπομπή και δεν κουράζομαι, είστε πολύ καλός συζητητής. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά ότι από πρακτική άποψη εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει προετοιμασία και ετοιμότητα. Και όχι μόνο στην Κρήτη, στη χώρα γενικότερα. Έχω εξηγήσει και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες ευκαιρίες, ότι το περίφημο επιχειρησιακό σχέδιο Εγκέλαδος έχει 2 κύρια στάδια. Το προληπτικό στάδιο και το κατασταλτικό. Αμέσως δηλαδή μετά από ένα σεισμό είναι το κατασταλτικό. Κοιτάμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν να ανακουφίσουμε την περιοχή που έχει πληγεί. Ό,τι γίνεται τώρα στο Αρκαλοχώρι. Αυτό είναι το μετασεισμικό στάδιο, μετακαταστροφικό. Στο προληπτικό στάδιο
πριν συμβεί ένας ισχυρός σεισμός. Το σχέδιο Εγκέλαδος επιτάσσει, δεν είναι εθελοντικά να το εφαρμόσει κάποιος, επιτάσσει οι δήμοι και οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές γενικότερα, να προετοιμάζουν την περιοχή με προληπτικά μέτρα, τα οποία τα περιγράφει ο Εγκέλαδος. Άρα, παντού και στην Κρήτη και αλλού στη χώρα, είτε έχουμε ενδείξεις ότι επέρχεται κάποιος σεισμός, ενδείξεις, είτε δεν έχουμε, θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά το σχέδιο Εγκέλαδος. Το οποίο αυτό βέβαια δεν συμβαίνει παντού και όπου συμβαίνει δεν συμβαίνει με την ίδια επάρκεια και ίδια αποτελεσματικότητα από τους δήμους, κυρίως και τις περιφέρειες. Χρειάζεται λοιπόν εντατικοποίηση στην προληπτική εφαρμογή του σχεδίου Εγκέλαδος. Εγώ κρατώ και αυτό που είπατε για την κατασταλτική. Θυμάμαι την πολύ εύστοχη ρίση σας, έκκληση προς τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους τους, πάρτε ό,τι μπορείτε να πάρετε όσο είναι κοντά τα γεγονότα. Όσο, ναι, ξέρετε, αυτό συνέβη. 15 μέρες μετά κάποιοι διαπιστώνουν ότι θα πάνε σε άτοκα δάνεια τελικώς και στην Καλοχώρη έχουν σηκωθεί. Καταλαβαίνετε. Είχατε δίκιο που το είπατε. Ότι όσο απομακρυνόμαστε. Ναι, ξέρετε, αυτό έχει δείξει η εμπειρία και στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, μένω στο επιστημονικό λίγο ακόμη, αν δεν σας κουράζω. Τη ζήτηση μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ρωτά πολλοί κόσμος. Άρα, μήπως πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε αυτή τη φάση γενικώς μπορεί να συμβούν και άλλα σοβαρά, εξίσου σοβαρά γεγονότα, είτε αμυγός στο τόξο, είτε στα ρήγματα, και να είμαστε πιο υποψιασμένοι, να το πω πιο απλά. Εσείς αποκλείετε ένα μεγαλύτερο σεισμικό γεγονός? Μιλάμε για το ελληνικό σεισμικό τόξο, που είναι η μεγάλη δομή που παράγει σεισμούς στη χώρα μας και στη Μεσόγειο γενικότερα. Και το ξέρουν αυτό όλοι οι σεισμολόγοι και στην Ιταλία και αλλού, ότι εδώ είναι η μεγάλη και συχνή σεισμή. Και αλλού έχει μεγάλους σεισμούς, αλλά όχι τόσο συχνά. Αυτό το ερώτημα που κάνετε είναι δύσκολο να απαντηθεί και δεν μπορώ να το απαντήσω ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος. Σας τιμά ο τρόπος που το χειρίζεστε. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Κουτοπώνυρη δημοσιογραφική ερώτηση. να το πω τώρα πώς το λέει ο κόσμος. Ναι. Ωραία, γύρω-γύρω έχει σεισμούς. Και έχει και ένα σεισμό πάνω στο νησί. Ναι. Ή τα λένε οι επιστήμονες. Υπάρχει περίπτωση να μην ενεργοποιηθούν και ρήγματα πάνω στο νησί όταν γύρω-γύρω η θάλασσα κουνιέται από τους σεισμούς? Εύλογο το ερώτημα για τον πολίτη. Θα σας έλεγα ότι όσο περισσότεροι μεγάλοι σεισμοί γίνονται, τόσο μικρή είναι η πιθανότητα να γίνουν κι άλλοι. γιατί δεν μπορεί να είναι μία αέναη διαδικασία και να γίνονται συνεχώς ο ένας μεγάλος σεισμός μετά τον άλλον και μάλιστα με επιταχυνόμενο. Κάπου σταματάει η αλήθεια. Απλώς δεν ξέρουμε τώρα αν ο χθεσινός ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας ή όχι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Σαφές. Αλλά εφόσον έγινε ένας το 2020, ο δεύτερος στο Αρκαλοχώρι, ο τρίτος χθες, αρχίζει και μειώνει πια την πιθανότητα να γίνει και τέταρτος και πέμπτος. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να σκεφτούμε στη σεισμολογία και έτσι πρέπει να αρχίσουν να συνηθίζουν να σκέφτονται και εκείνοι που μας ακούν. Και να κλείσω με δύο απλά υποερωτήματα που είναι όμως της παρατήρησης. Στις εικόνες από κάμερες ασφαλείας που καταγράφησαν, παρατηρήθηκε το εξής. Αρχίζει η έναρξη του φαινομένου, του γεγονότος, έχει μία δράση, κάνει μία μικρή παύση και γίνεται ακόμη πιο έντονο, όλο αυτό όμως στο πακέτο του ενός. Σας λέει κάτι αυτό? Βεβαίως. Πάρα πολλά πράγματα. Διδακτικά πράγματα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε κάθε σεισμό, στη σεισμική πηγή, την ώρα που γίνεται το σπάσιμο δηλαδή στο πέτρωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα μεγάλο σπάσιμο στα πετρώματα, παράγονται δύο είδη κυμάτων. Τα πρώτα και τα δεύτερα. Ποια είναι τα πρώτα? Αυτά που κινούνται ταχύτερα και καταφθάνουν σε ένα συγκεκριμένο τόπο πρώτα. Γι' αυτό τα λέμε πρώτα. Και τα δεύτερα είναι αυτά που έχουν μικρότερη ταχύτητα και έρχονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που έχουμε από το επίκεντρο, τόσο μεγαλώνει η διαφορά στην άφιξη των πρώτων από τα δεύτερα. Σαν δύο αυτοκίνητα που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, το ένα προσπερνάει το άλλο και όλο μεγαλώνει η απόστασή τους. Δεν μεγαλώνει. Έτσι ακριβώς γίνεται. Αυτό λοιπόν παρατηρήσατε ακριβώς τα χθεσινά βίντεο. Ήρθε το πρώτο κύμα, πέρασε και μέχρι να έρθει το δεύτερο, που σε μερικές περιπτώσεις ήταν και πιο βίαιο, πιο δυνατό. Σωστά. Παρενευλήθη. Ας πούμε μια μικρή ησυχία, γιατί έχει περάσει το πρώτο κύμα και δεν έχει έρθει ακόμα το δεύτερο. Όμως
Αυτό δεν το είδαμε στο Αρκαλοχώρι. Γιατί στο Αρκαλοχώρι η εστία ήταν πολύ κοντά και η άφιξη του πρώτου κύματος και η άφιξη του δεύτερου κύματος ήταν σχεδόν ταυτόχρονα. Ακαρία. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή σε ένα βίντεο, άμα το δείτε εκεί ή στην αισθητότητα που κατάλαβε κάποιος και σας το περιγράψει, δεν θα δείτε εύκολα αυτή τη διάκριση. Ενώ σε μακρινές αποστάσεις, επειδή ήταν μακριά ο χθεσινός σεισμός από όλες τις καταγραφές των βίντεο, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Τι ωραία που το εξηγήσατε για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος και να αρχίσει να έχει και μια. Γιατί και είναι και θέμα συμπεριφοράς την ώρα του σεισμού. Πρέπει έχουμε να πω. 30 δευτερόλεπτα να εξηγήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Πολλοί περιέγραψαν, ακόμα πιο μακριά, για παράδειγμα το άκουσα από το Ηράκλειο. Ναι. Και μου άρεσε γιατί ήταν σωστή η περιγραφή, ότι δεν αισθάνθηκαν πολύ βίαια το σεισμό όπως ήταν στο Αρκαλοχώρι, αλλά σαν να ήταν σε μια τραμπάλα, τραμπάλα και... Εώρα, σε μια εώρα. Σε μια εώρα, ναι. Και... Και πιο ψηλά τα κτίρια. Μάλιστα. Κούνια, ναι. Βάλτε και αυτό και πιο ψηλά, στους πιο ναι. πάνω ορόφους, η αίσθηση ήταν στο Ηράκλειο, μιλώντας τώρα, στα μεγάλα αστικά κτίρια, ήταν πιο έντονη από ό,τι στα χαμηλά. Βεβαίως. Αυτό γιατί συμβαίνει. Στους μεγάλους σεισμούς και στις μεγάλες αποστάσεις, αυτά τα κύματα που σας είπα, τα πρώτα και τα δεύτερα, αρχίζουν και σβήνουν. Ποια κύματα επιδρούν, υπάρχουν και επιζούν στις μεγάλες αποστάσεις, είναι ένα άλλο είδος κυμάτων που λέγονται επιφανειακά. Αυτά δεν είναι υψή συχνά. Δεν είναι δηλαδή πολύ γρήγορη η δόνηση. Είναι πιο μακράς περιόδου, όπως λέμε, και προκαλούν την αίσθηση ενός λυκνίσματος, πέρα δόθε, αλλά σχεδόν μαλακού λυκνίσματος. Έχετε δίκιο. Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι, εκεί, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, που είναι ακόμα πιο μακριά, στην εστία, από ό,τι ήταν η Ιερά Πέτρα ή η Σιτία, κατάλαβαν κατά κύριο λόγο λοιπόν τα επιφανειακά κύματα σε μια απόσταση σχεδόν 150 χιλιόμετρων από την εστία, κατάλαβαν τα επιφανειακά κύματα τα οποία έφτασαν με αυτό τον σχετικά γλυκό και μακρόσυρτο, θα έλεγα, τρόπο, αυτή τη μακρόσυρτη αισθητότητα που δημιουργείται από τα συγκεκριμένα κύματα σε μεγάλες αποστάσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω ειλικρινά να σας το πω αυτό, σας ευχαριστώ για τον εξαιρετικό τρόπο προσέγγισης τόσο δύσκολων θεμάτων για μας επιστημονικά, αλλά που παράγουν πολλές φορές με τον τρόπο που κάποιος το εκφέρει είτε ηρεμία είτε φόβο. Νομίζω ότι και συμπεριφορικά ακόμη μιλήσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έγραψα και κυκλοφόρησα πρόσφατα ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Στα μονοπάτια του Εγκέλαδου», που είναι το πρώτο βιβλίο εκλαϊκευμένη σεισμολογία στην Ελλάδα. Μου πήρε 15 χρόνια να το γράψω. Νομίζω ότι ειδικά και, εδώ είναι των ημερών. Εκεί έβαλα όλη μου τη δύναμη να προσπαθήσω να εξηγήσω δύσκολα επιστημονικά πράγματα με τρόπο καταληπτό, χωρίς να θυσιάζουμε όμως την επιστημονική ακρίβεια. Δύσκολο πράγμα. Νομίζω τα κατάφερα και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να εξηγώ αυτά που λέγαμε τώρα. Εγώ παραπέμπω και στο βιβλίο σας. Είναι χρήσιμο σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα.